Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είχαμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Ντάβορ που δέχτηκε την πρόσκληση να έρθει στην Αθήνα. Η Κροατία είναι ένας σημαντικός παράγοντας και στην περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε πολλές φορές συνεργαστεί για το καλό και της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα είδαμε τον τρόπο να εντατικοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία. Είδαμε ζητήματα διμερούς συνεργασίας στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά που μόλις υπογράψαμε. Είδαμε τα ζητήματα συνεργασίας στην οικονομία, ιδιαίτερα σε θέματα τουρισμού, όπως είναι οι κοινές κρουαζιέρες στην περιοχή μας, σε θέματα ενέργειας, που είναι η σύνδεση του ΤΑΠ με τη γραμμή Ιόνια-Αδριατικής των ΙΑΠ και πώς θα συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες αυτό. Και γενικά τη συνεργασία μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσαμε και ανταλλάξαμε γνώμες και ιδέες για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να συμβάλλουμε στην ειρήνη, στη σταθερότητα και στην ασφάλεια αυτής της σημαντικής για τις δύο χώρες μας, αλλά και για την Ευρώπη περιοχής. Και κάναμε και μια ειδική συζήτηση για τη Βοσνία-Ερσεγοβίνη, που θα χρειαστούν να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες, με βάση και την πείρα βέβαια της Κροατίας, σε αυτόν τον τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ακόμα καλύτερα η σταθερότητα αυτής της χώρας, αλλά και της πορείας της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε να έχουμε μια ειδική συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία μας και τις κυβερνήσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ένα θέμα που έχουμε και εμπειρία και ειδικούς και μεγάλο ενδιαφέρον, για τη συνεργασία των λιμανιών μας. Και βέβαια κάναμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη συνεργασία των 4 βαλκανικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, που έχουν και κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα για την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, συζητήσαμε την προετοιμασία της συνάντησης των 8, γιατί όπως ξέρετε, μετά από τις κουβέντες που είχαμε όλοι μας μεταξύ μας, θα ετοιμάσουμε μια συνάντηση στο άμεσο μέλλον των 4 βαλκανικών κρατών που έχουν την ειδική συνεργασία και των 4 κρατών της Βίζογκραντ, για να κουβεντιάσουμε τη σκέψη μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση του Brexit, αλλά ακόμα και για την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά στη φιλία που μας δένει, στη διάθεση που έχουμε για συνεργασία, να μάθει ο ένας από τον άλλον, να μεταλαμπαδιάσει, δεν ξέρω πώς να μεταφέρει την εμπειρία του και να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση συνολικά του ευρωπαϊκού σχεδίου και της καλής κατάστασης της περιοχής μας. Ντάβορ, θέλω να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήρθες με καλή διάθεση, όπως πάντα με ανοιχτό μυαλό, με σκέψεις, με προτάσεις, για να αναπτύξουμε παραπέρα τη φιλία και ημών και της χώρας μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονίκος, thank you very much for your hospitality and let me express how delighted we are to be here, to your initiative to intensify our bilateral relations. The last time a Croatian foreign minister was in Athens was in 2008.
I checked that. So thank you very much also for the invitation. I think that it's coming in the right time, where our two countries really have a lot in common and will be cooperating even further for the peace and stability in the southeastern corner of our continent. And it comes also at the time where we are celebrating the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Croatia and Greece. As we discussed, there are a lot of common projects, especially in the economic field, where we can and are willing to cooperate. I think the good news is that our two chambers of commerce will be meeting in early fall in Zagreb. We also discussed the ideas how to reactivate the intergovernmental committee so that we can discuss common projects of common interest in the fields of tourism, infrastructure, and energy, where we see a lot of common interests that could be mutually beneficial, also in the framework of the Adriatic Ionian strategy of the European Union, where, of course, Greece plays a very important role, and where Croatia also attach a lot of importance. Your initiative about the quadrilateral meeting, and also in conjunction to that, a 4x4 together with the Visegrad Group in order to discuss important issues for the future of Europe is something that we support and look forward to it. The common interest that Croatia and Greece have in supporting the stability and the European perspective of all the countries that are now in the area that are candidates or potential candidates is something that, of course, requires our good coordination, and I think that today we made a very good step in that direction. Let me just mention that we attach also a great importance to the people-to-people contacts, and in this sense, the agreement that we just signed on cultural, scientific, and educational cooperation is a good framework that will allow students to have an exchange, artists as well as scientists from Greece and Croatia. So I would like to express our satisfaction with this agreement. All in all, let me also, as we mentioned the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations, to express our gratitude and appreciation to Greece that has been always supportive of the international law, supportive of Croatia's path towards the Euro and the Euro-Atlantic integrations, and that along this line we would like to work together also to see the same, as you mentioned, for Bosnia and Herzegovina, but all the countries in the region as well to join the European Union. Thank you, Nikos, again for your hospitality. Thank you, Davor. Thank you. Θα πάρουμε δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ, αναφέρετε το όνομά σας και το όνομα του μέσου στο οποίο εργάζεστε. Λέγομαι Κατερίνα Φρίσε και είμαι από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η ερώτηση η πρώτη καταρχήν αφορά τον Κροάτη Υπουργό Εξωτερικών και θα ήθελα να τον ρωτήσω αν συζητήσανε τις εξελίξεις στην προ-Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τελευταία. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά και τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών. Ένα σχόλιο για την έξαρση του εθνικισμού που έχουμε τον τελευταίο καιρό στα Βαλκάνια. Yeah, thank you very much for your question. We discussed indeed the situation, and as we see it now, it's getting an institutional solution, which we, of course, welcome. What is important, I believe, is that together we are supporting the European perspective, and we expect for the we are expecting a new government to be established as the discussions in the parliament are taking
place are now, that that the new government will be committed to the European reform agenda, and of course ready and willing to support it in that endeavor. I think that it's exactly what we are expecting for all the countries that are either candidates or potential candidates, to focus especially on the domestic reform agenda, where I think that Greece and Croatia can be, with their expertise, very much supportive. Obviously, we are aware of, going to your second question, of the challenges that the whole region is facing. And that's why we believe that it's important to keep the doors of the European Union open to all those willing to join and willing to meet the criteria. The concept of Europe whole and free and at peace without artificial divisions is a concept that we support. It's a concept that has been serving well the purpose of peace, stability and prosperity for the continent. Again, such a concept we see nowadays that some others would like to create or recreate areas of influence, and this concept actually we do not support. We believe that we need to strengthen the European spirit, the European perspective. The spirit of the summit in Thessaloniki should be kept, and Croatia in this regard is willing and will cooperate very closely with Greece. Νομίζω ότι κάθε κοινωνία που βρίσκεται είτε σε κοινωνικο-οικονομική είτε σε πολιτική περίοδο μετάβασης αναζητεί καινούρια ταυτότητα ή αναζητεί να αναπλάσει ταυτότητες που έχει. Στα Βαλκάνια είχαμε πολλές αλλαγές μετά από το 1989 και είχαμε μια πάλι για την καινούρια ταυτότητα, τους αυτοπροσδιορισμούς των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι μια μάχη ανάμεσα στις απλές εθνικιστικές απαντήσεις και στις δημοκρατικές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Και η Κροατία και η Ελλάδα πιστεύουν βαθιά στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, στο ευρωπαϊκό όραμα. Πρέπει και θέλουμε, και γι' αυτό θα συναντηθούμε ξανά και ξανά μαζί και με άλλους, να ξαναδούμε ποιες είναι οι αρχές, τι αξίες, τα οράματα, ο σχεδιασμός για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα. Μια Ευρώπη για μας που πρέπει να έχει την κοινωνική της ταυτότητα, ώστε να αποτρέψουμε οι εθνικισμοί να κερδίσουν έδαφος και να εκδηλωθούν με τρόπο, σε εισαγωγικά το λέω, βαλκανικό. Δηλαδή, όπως ξέρουμε την ιστορία εδώ και πριν από αιώνα και περισσότερο. Για την βόρεια, όπως την πειρατικά το λέω καμιά φορά, βόρεια φιλική μας γείτονα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι η ενότητά της, η ακεραιότητά της, η σταθερότητά της. Και το ότι όλοι οι γείτονές της και τα κράτη που ενδιαφέρονται ή σχετίζονται μαζί της πρέπει να συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια τη χώρα αυτήν και για το μέλλον της. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας και η γνώμη μας είναι, σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι, ότι η λύση του ονοματολογικού με τρόπο δημιουργικό και δημοκρατικό θα συμβάλλει και θα διευκολύνει τη μελλοντική πορεία αυτής της χώρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Πρωθυπουργό, τον καινούριο, τον κύριο Ζάεφ, και όπως του έχω πει, σήμερα, μόλις πάρει ψήφο εμπιστοσύνη η νέα κυβέρνηση στο κοινοβούλιο της, θα καλέσω τον καινούριο συνάδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών τους, τον κύριο Δημητρόφ, να έρθει στην Αθήνα και να δούμε τους τρόπους και για να εντείνουμε τη συνεργασία μας, αλλά και για να ξεπεράσουμε δημιουργικά και μέσα στην κουλτούρα τη δημοκρατική, της δημοκρατικής συνένεσης ό,τι προβλήματα κουβαλάμε από το μέλλον. Όπως θυμόσαστε,
Πάντα το λέω, το έλεγα και στους φοιτητές μου και στις φοιτητριές μου, το λέω και στο Υπουργείο, η ιστορία πρέπει να είναι σχολείο και όχι φυλακή. Και εμείς θέλουμε τη γείτονά μας να τη βγάλουμε από τη φυλακή που έβαλε τον εαυτό της και να κατανοήσει ότι στοιχείο της ευρωπαϊκής κουλτούρας είναι η πολιτική συνένεσης και συμβιβασμών τόσο στην εσωτερική πολιτική ζωή όσο και στη γειτονιά μας. Έχω μια ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να αναπτύξουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πολλαπλασιάζονται χάρη στην εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι διπλωμάτες μας, με επικεφαλή στον πολιτικό μας διευθυντή τον κύριο Μαυροϊδή, και να βρούμε και να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές συνεργασίας. Θέλουμε τη σταθερότητα αυτής της χώρας και όπως πειρακτικά λέω στα αγγλικά, είναι δώρο των Θεών, των Gods, αλλά δεν επέλεξαν καλό νονό. Η δεύτερη ερώτηση. Σοφία Ραβοπούλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για τον κύριο Κοτζιά η ερώτηση. Πώς κρίνετε, κύριε Υπουργέ, την δήλωση του κυρίου Άιντε ότι το καλύτερο φάρμακο για να αποφευθεί θερμό επεισόδιο στην Κυπριακή ΑΟΣ θα ήταν η συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό? Είμαι της γνώμης, συνολικά, ως Υπουργός Εξωτερικών, ότι οι διαπραγματευτές και ιδιαίτερα οι διεθνείς διαπραγματευτές δεν πρέπει να μιλάνε πολύ. Ξέρετε επίσης ότι εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών είμαι στον τρίτο χρόνο και έχω δώσει 4 συνεντεύξεις όλες και όλες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν τα προβλήματα είναι λεπτά και δύσκολα, το να μιλάς συνέχεια θα πει και πράγματα που ίσως δεν είναι απαραίτητα να υποθούν. Έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει ο διαμεσολαβητής και κεντρικός διαπραγματευτής, ο διαμεσολαβητής πιο σωστά, δεν είναι διαπραγματευτής, του ΟΗΕ στο Κυπριακό, δεν πρέπει να υιοθετεί κινδυνολογίες που προαναγγέλουν παραβίαση του διεθνούς δικαίου ως επιχείρημα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν γιατί είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, γιατί ένα καλό δημιουργικό τέλος θα ωφελήσει και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και τις τρεις μικρές μειονότητες που υπάρχουν στο νησί, διότι προσβλέπουμε και υποστηρίζουμε τη λύση του Κυπριακού. Αλλά προσβλέπουμε σε μια λύση του Κυπριακού, όχι επειδή κάποιοι μας απειλούν, αλλά ίσα-ίσα η λύση του Κυπριακού σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα έχουν δυνατότητα να απειλούν. Άρα δεν είναι καλό να υιοθετούνται ως επιχείρημα από οποιαδήποτε μεριά τέτοιου είδους απειλές. Η Κύπρος πρέπει να λυθεί, σημαίνει να μην μετράνε και να μην υπάρχουν πια απειλές, όχι να τις υιοθετήσουμε.